Με μεγάλη μου χαρά σας παρουσιάζω τον Γιάννη Παπαϊωάννη. Σουρωμένος πάρτο πάλι. Ένας άνθρωπος που είχε αφήσει το δικό του στίγμα στο ρεμπέτικο και στο λαϊκό τραγούδι, με μεγάλη ιστορία και με πολύ μεγάλη καρδιά. Και πια δεν μ' αγαπάς. Για μια γυναίκα που πελά πρέπει να φτάσει. Έκαναν λάγια μέσα, έχει ο σάρκος ψάρια μέσα. Άνοιξα να βρω τα δυο σου χείλη. Ήσουνα ξελογιασμένη και με άλλον εμπλεγμένη. Σε γελάς παιδιά, μήπως έχω μεγαλώσει. Τι είναι αυτά? Ακούω πλοία και δακρύζω. Βλέπω μπαλκόνια και βουρκώνω. Τι έγινε? Και τα πλοία μπορεί να φεύγουν, αλλά τα τραγούδια μας μένουν, ε? Τα γλέντια μας, οι νότες, τα στιχάκια, τα φιλιά. Ήρθαμε να πιούμε στην υγειά μας ρε παιδιά. Κόντρα στο καιρό ψάχνει αθεριά. Κάποιον ταπεινό θα τραγουδάμε βασιλιά. Κι η ψυχή θα βρίσκει γιατριά. Στην υγειά μας ρε παιδιά. Στην υγειά μας ρε. Κι όπως μένει ένα τραγούδι, μην αμάλει μια φορά. Στήσαμε χορό, βρήκαμε παινιά. Κι ήρθαμε να πιούμε στην υγειά μας ρε παιδιά. Κόντρα στο καιρό, σαν χλιαθριά. Κάποιον ταπεινό θα έχουμε κάνει βασιλιά. Κι η ψυχή θα βρίσκει γιατριά. Στην υγειά μας ρε παιδιά. Στην υγειά μας ρε παιδιά. Στην υγειά μας ρε παιδιά. Με μεγάλη μου χαρά σας παρουσιάζω τον Γιάννη Παπαϊωάννη. Σουρωμένος πάρτο πάλι στην παλιά μας γειτονιά. Να σου παίξω μπουζουκάκι μου μορφή διπλή.
τριπλοπένια. Να σου παίξω μπουζουκάκι, όμορφη τριπλοπένια. Σουρωμένος θα έρθω πάλι στην παλιά μας γειτονιά. Καλησπέρα σας. Κάθε φορά που έχουμε ένα αφιέρωμα σε έναν μεγάλο του λαϊκού ή του ρεμπέτικου τραγουδιού από εκείνους παλιούς, τους ογκόλυθους, τους στυλοβάτες, μου έρχεται να αρχίσω με το «Μια φορά και έναν καιρό ήταν». Διότι διαβάζω τις βιογραφίες τους και πραγματικά θα μπορούσα να είμαι ένας μεγάλος παραμυθάς με τόσο που έχω μάθει. Είναι όλες ζωές πολύβουες, πολυτάραχες, βασανισμένες, ζωές σαν παραμύθια. Παραμύθια με πολλούς δράκους. Και ένα παλικάρι, που στο τέλος βέβαια πάντα νικάει το παλικάρι, γιατί παραμύθι θα ήταν. Το απόψινο παλικάρι είναι ένας άντρας και άνθρωπος με αλφα κεφαλαίο, ο Γιάννης ο Παπαϊών. Άσε με στη βαθιά σκοτούμε. Που είχε αφήσει το δικό του στίγμα
στο ρεμπέτικο και στο λαϊκό τραγούδι, με μεγάλη ιστορία και με πολύ μεγάλη καρδιά. Επειδή τώρα δεν είμαι και δεν νιώθω και ο πιο αρμόδιος για να μιλήσω για τον Γιάννη Παπαϊωάννου, σε ένα εξαιρετικό βιβλίο που έχει επιμεληθεί, που έχει ο ίδιος γράψει εντός εισαγωγικών και έχει επιμεληθεί ο Κώστας Χατζηδουλής, ανάμεσα στα άλλα, ένα εξαιρετικό βιβλίο, ένα βιβλίο που ταξιδεύει, σε ταξιδεύει. Ανάμεσα στα άλλα έχουν γράψει κάποιοι άνθρωποι για τον Παπαϊωάννου που τους κρίνω κατά πολύ αρμοδιότερους εμού. Λοιπόν, ο Μανώλης Χιώτης λέει: πρέπει να ξέρεις ότι πολλές φορές είναι πολύ δύσκολο να εκφέρεις γνώμη για μερικούς ανθρώπους. Και ακόμα πιο δύσκολο όταν πρόκειται για ανθρώπους που έχουν έργο ανεκτίμητο. Ο Γιάννης Παπαϊωάννου είναι μια μεγάλη μορφή της λαϊκής μουσικής. Ένα βουνό. Αλλά και το καλύτερο παιδί που υπάρχει επάνω στη γη. Ο Στελάκης ο Περπινιάδης, ο μέγας αυτός τραγουδιστής, έχει πει πολλά τραγούδια του Γιάννη, του Παπαϊωάννου. Μεγάλος δημιουργός με ένα δικό του εκφραστικό τρόπο. Εκατοντάδες τραγούδια τραγούδησα. Από τη Βαγγελίτσα μέχρι το Ζέπο. Μεγάλος δεξιοτέχνης στο μπουζούκι και ο καλύτερος άνθρωπος που γνώρισα στην καριέρα μου. Ο Στέλιος ο Κερομίτης. Ο Γιάννης ήταν ένα μεγάλο παιδί μέχρι τα τελευταία του. Η καρδιά του δεν είχε το τέρι της. 40 χρόνια είμαστε συνάδελφοι και φίλοι. Καλός άντρας, μπεσαλής, φιλότιμος και από τους λίγους συνθέτες. Έπαιζε ταξίμια που σε ενταλκάδιαζε και όταν τραγούδαγε, σε πείραζε στην καρδιά. Σε βάζω την αγάπη μου. Το πόνο μου σε βάζω. Διότι χάνουμε για σε, βρε, βράρθατε στο χάσο. Σε βάζω την αγάπη μου. Το πόνο μου σε βάζω. Κι άμα το λέγει η μάνα μου έκλαιγα. Ο Γιάννης καθιέρωσε πρώτος το πρίμο σιγώντας τους δίσκους. Έχουμε και άλλα πολλά να διαβάσουμε παρακάτω από διάφορους. Ο Γιάννης λοιπόν με μικρασιατικές ρίζες, πώς διάλογο γίνεται και όλοι αυτοί οι σπουδαίοι κάτι είχαν να κάνουν με τη Μικρά Ασία, με τα μικρασιατικά παράλια. Ο Γιάννης Παπαϊωάννου λέει στην αυτοβιογραφία του: τότε με την καταστροφή της Μικράς Ασίας το 1922, με τη μάνα μου και τη γιαγιά μου φύγαμε για την Ελλάδα. Και αυτή τη φρίκη τη θυμάμαι σαν όνειρο. Είναι εικόνες που ποτέ δεν μου έφυγαν από το μυαλό. Ο κόσμος φώναζε βοήθεια και η θάλασσα ήταν γεμάτη αίμα, μπαούλα, ρούχα και άλλα. Είμαστε οικονομικά ανεξάρτητοι. Είχαμε μεγάλη περιουσία στην Κίο, αλλά όταν φύγαμε, πήραμε μία μαξιλαροθήκη, τις εικόνες, τις φωτογραφίες και κάτι συμβόλαια στα τουρκικά. Χαλασμός κόσμου. Αίμα, δυστυχία. Αμέσως άρχισαν τα μαρτύρια που μόνο οι μικρασιάτες που τα έζησαν τα ξέρουν. Ένας άνθρωπος που ξεκίνησε, δεν υπήρξε δουλειά που να μην την κάνει, ήταν σοβατζής, ήταν διπλοποιός, ήταν μπογιατζής, ήταν τερματοφύλακα στο Φαλερικό, το μετέπειτα Εθνικό. Πρώτο μας σπίτι στην Ελλάδα μια παράγκα και αμέσως στρώθηκα στη δουλειά. Έκανα κάθε λογής δουλειά. Έγινα ψαράς, κουβάλαγα άμμο, έπλαινα αυτοκίνητα, κουβάλαγα ζεμπίλια με κάρβουνο και αργότερα βγήκα στις οικοδομές. Αγώνας για το φαΐ. Είχα όρεξη να φάω 10 φασολάδες και έτρωγα μία. Έμαθε μπουζούκι κρυφά γιατί η μαμά κόντεψε να πάθει έμφραγμα όταν της είπε για τον μπουζούκι. Το είχε κρύψει στο σπίτι ενός φίλου του και πήγαινε και μάθαινε κρυφά. Και η πρώτη απόπειρα που έκανε να κάνει δικό του τραγούδι ήταν η Φαλιριώτισσα όπου χάλασε ο κόσμος. Με τον πρώτη. Χάλασε ο κόσμος. Παλιά μας γειτονιά να σου παίξω μπουζουκάκι μ' όμορφη διπλοπένια. Να σου παίξω μπουζουκάκι μ' όμορφη διπλοπένια. Σουρωμένος θα'ρθω πάλι στην παλιά μας γειτονιά. Ήταν ο Γενάρης του 37 και μας άνεσε ένα φίλο μας στο σπίτι, στο Προφητηλή, απέναντι από το φρουραρχείο. Και όπως κάθομαστε και γλεντάγαμε, παίζαμε τραγούδια με τη μαντολινάτα μας, χτυπάει η πόρτα, ανοίγουμε και μπαίνει ένας ψηλός μέσα με ένα μπουζούκι στο χέρι. Καλησπέρα, καλησπέρα. Μπορεί είναι κάποιος από εσάς να με κουπανιάρει σε ένα χασάπικο που έχω γράψει. Το ευχαρίστω. Πήρε το μπουζούκι, πήρε την κιθάρα, κάνει πως παίρνει λίγο, έπαιξε, βρήκαμε τον τόνο. Άρεσε και έπαιζε ο Γιάννης, κουπάνιε εγώ, το παίξαμε 1, 2, 3, 4, 5 φορές. Σας άρεσε?
Λέω, πολύ ωραίο είναι. Έφυγε και ήταν η Φαλιριώτισσα. Κι όταν πέρσι το πουζούκι το σπάσει στην πένια για να θυμηθείς τα πρώτα Φαλιριώτισσα γλυκιά. Για να θυμηθείς τα πρώτα Φαλιριώτισσα γλυκιά. Όταν παίζει το κουζούκι, δώσε πάση στη δένια. Άρχισαν τα όργανα. Λοιπόν, πάμε να γνωριστούμε, να δούμε ποιοι είμαστε εδώ απόψε για μια σπουδαία βραδιά και ένα αφιέρωμα για το οποίο αισθανόμαστε πολύ καλά που το κάνουμε και χρέος, αλλά και τιμή μας. Ειρήνη Νικολάου, καλησπέρα Ειρήνη, καλώς ήρθες. Καλησπέρα, ευχαριστώ. Τι κάνεις? Μια χαρά. Να ξέρεις τα τραγούδια απόψε και ανακατοτά. Είναι στο ρεπερτόριό σου, δεν μπορεί. Εντάξει, έτσι, δεν είναι. Τα περισσότερα. Βέβαια, ασφαλώς, ασφαλώς. Χαίρομαι πολύ που μου δίνετε ευκαιρία να τα μοιραστώ και να τα ακούσω και από πολύ αξιόλογους συναδέλφους. Όπως τον κύριο Δημητριάδη. Καλησπέρα, Μιχάλη.
Καλησπέρα, Σπύρο. Χρόνια και ζαμάνια, ρε φίλε. Χρόνια και ζαμάνια. Είχαμε ένα φίλο, να πούμε, σπουδαίο τραγουδιστή, πήγε και έγινε επιχειρηματίας. Τώρα κατάλαβες και δεν μας μιλάει. Όχι. Επιχειρηματίας. Ένα εκπληκτικό μαγαζί των Αγγέλων Ταμπουζού και στην Άνοιξη, στην πλατεία της Άνοιξης. Φοβερό, περίμενα να σου πω. Φοβερό μεζεδοπολείο. Πολύ ωραία μουσική. Χειμωνιάτικο είναι. Και καλοκαιρινό και χειμωνιάτικο. Το χειμωνιάτικο θα το κάνουμε καλοκαιρινό. Έγινε. Καλέ δουλειέ. Κυρία Βουλαγκίκα. Βουλίτσα μου γλυκιά. Ολόκληρη. Βουλίτσα μου γλυκιά. Τι κάνει. Μια χαρά. Η παρέα σου, τα παιδιά τι κάνουν, τα παλικάρια και κυρίες. Άσε μου, μου έχουν ζαλίσει το κεφάλι δύο από το καπί να έρθουν να σε γνωρίσουν. Αυτά είναι. Γιατί άμα αρέσει ο άντρας, αρέσει. Έτσι. Πρόσκεψε του ότι εγώ. Θέλω να τη φέρω, να μην τη φέρω. Αν θέλει, αλλά δεν δείχνω έλεος. Δεν δείχνω έλεος εγώ. Είμαι ανελέητος. Να τις φέρεις, αλλά να ξέρουν ότι θα περιμένουν. Όλα καλά, Βουλίτσα. Δόξα τω Θεώ. Χαίρομαι. Δόξα τω Θεώ. Κυρία Χαρούλα Αλεμπράκη, καλησπέρα σας. Σας σέβη μας. Ευχαριστούμε που ήρθατε εδώ. Εγώ ευχαριστώ. Είχες δουλέψει ποτέ με τον Παπαγιάννου? Πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια, Πού? Πάρα πολλά καλοκαίρια μαζί με τον Τσιτσάνη και τον Παπαγιάννου, γιατί αυτοί οι δύο ήταν ένα χώριστο δίδυμο. Με τον Γιάννη Παπαγιάννου με συνδέουν πάρα πολλά. Με συνδέει πρώτα μια πολύ στενή και πολύχρονη συνεργασία. Η αγάπη του Γιάννη για μένα και εγώ για αυτόν ήταν το κάτι άλλο. Δεν ξεχνέται εύκολα. Επίσης δεν ξεχνέται η συναδελφικότητά του και η μεγάλη εργατικότητά του στη σκηνή επάνω, πάνω στο πάλκο. Ο Γιάννης έχει μια μεγάλη συμβολή στο λαϊκό τραγούδι, στο ανώθευτο λαϊκό τραγούδι. Δεν θα επεκταθώ σε λεπτομέρειες, διότι είναι γνωστό σε όλο το έργο του. Πολλά καλοκαίρια, σεζόν ολόκληρες. Mm. Έχω πολλά από τον Βαρβαγιάννη, εγώ Βαρβαγιάννη. Βαρβαγιάννη το λέγεται. Ναι. Μα όλα λένε όλοι ότι εντάξει, πολύ μεγάλος, αλλά υπέροχος άνθρωπος, όλοι εκεί συγκεκριμένα. Φανταστικός άνθρωπος, όχι απλά υπέροχος. Ναι. Φερόταν με έναν τρόπο, μπορώ να πω παιδικό, τρυφερό, γλυκό. Έτσι τον έζησα εγώ. Ήμουνα πολύ μικρή, μεν, αλλά τον είχα σαν πατέρα μου. Ναι. Νίκος Μητράτος, καλησπέρα Νικόλα μου. Καλώς ήρθες και πάλι. Καλώς σας βρήκα και πάλι, να είστε καλά. Το 1968 που ήμουν με το Μισάκι τον Λάρα και την Απάπη στο Περικλή στην Πλάκα, ήταν τα πρώτα χρηματάκια που άρχισα να παίρνω από τη δουλειά μου σαν τραγουδιστής. Και επειδή είχαμε μια αγάπη, μια λατρεία για τη θάλασσα, πήγα στην Κόρινθο, στον Ισθμό, στο Καλαμάκι, ένα μέρος, και αγόρασα μια βάρκα ξύλινη. Αυτή έπρεπε να τη φέρω στην Αθήνα, δηλαδή να τη βάλω στο Φάληρο, κάπου στα δικά μας τα νερά. Και πήγα στο ΝΟΤΚ. ΝΟΤΚ ήταν ναυτικός όμιλος Καλαμακίου. Και ήταν δίπλα η βάρκα το τερχαντήρι του Μπαρβαγιάννη. Μια άλλη μέρα λοιπόν που πήγα, αφού την έφτιαξα και τα λοιπά, γιατί την έφτιαξα και αυτήν μόνος μου τα χεράκια μου κτλ. Όλα αυτά. Πάω για ψαρέψα με ένα φιλαράκο, μουσικό μάλιστα, και είμαι δίπλα ο Μπαρβαγιάννης. Του λέω Παπαγιωάννου. Πες Βαρογιάννη, Παπαϊωάννη. Του λέω, του συνάδελφου, μου πείστε ότι είμαι τραγουδιστής. Του λέω, κάνε μόκο, γιατί εγώ δεν σηκώνω τέτοια. Του λέω, άστα, είναι αλλού το πράγμα εδώ είναι πρόεδρος, αυτός είναι ιστορία. Εγώ ήδη τραγουδίσα Παπαϊωάννη, έτσι. Ακόμα και με το Μισάκι που ήμουν. Επάνω εδώ γνωριστήκαμε με τον Παπαγιάννη. Για μένα ήταν, θα έλεγα, ένας πατέρας. Με ενέπνευσε γιατί ο Παπαγιάννης δεν έγραψε κανένα τραγούδι που να τονίζει τις λέξεις όπου ήθελε ο ρυθμός. Τις λέξεις έλεγε εκεί που τονίζονται οι λέξεις. Έτσι. Τίποτα παραπάνω. Αυτά είχα να πω για τον Κυριάννη. Μην πω άλλα γιατί θα αρχίσω τα κλάματα και θα έχουμε πρόβλημα. Κύριο Αντώνη Παπαγιάννου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, Σπύρο. Είσαι ο δεύτερος, ο μεσαίος. Δευτερότοκος. Ο δευτερότοκος. Μάλιστα. Ήθελε να βγει στο τραγούδι. Ήθελε. Όχι. Δεν ήθελε. Κανένα από τα παιδιά του, δηλαδή, σας το είχε πει ρητά ότι δεν θέλω να ασχοληθείτε με αυτό το χώρο. Γιατί από ό,τι διαβάζω και εδώ μέσα, αυτό δεν το αναφέρει βέβαια, αλλά διαβάζω το ότι απλώς αισθανόταν αυτός δυνατός που μπόρεσε και επέπλεψε, γιατί σαν χαρακτήρας ήταν δυνατός και ήξερε τι του γίνεται, αλλά μιλάει συνεχώς για τα περίεργα του χώρου. Ήθελε, το αλλά όχι με αυτό το είδος. Ναι. Με πιάνα, με βιολιά και τέτοια. Mm. Πράγμα που μου έστειλε ένα καθηγητή ένα μεσημέρι με ένα βιολί. Και μόλις το έβαλα εγώ εδώ και να μάθω, πήγα στον πατέρα μου να το μάθει αυτό. Μετά ένα μήνα μου πήρε ένα πιάνο, ασχολήθηκα λίγο, τέλος πάντων. Μάλιστα.
Μπαρμπαγιάννης. Καλησπέρα, κύριε Παπαδόπουλο. Καλησπέρα, κύριε Παπαδόπουλε. Καλά. Πολύ χαίρομαι που είστε εδώ μαζί μου. Και εγώ. Τι λέτε. Σας αγαπάμε πολύ. Και εμείς. Για πες, τον ήξερες τον Μπαρμπαγιάννη? Τον ήξερα, όχι πάρα πολύ, αλλά όπως λένε πάντα, είναι τόσο καλός που όταν γνώριζε κάποιον, ήθελε και να τον βοηθήσει και να... και ήταν καινούριος, και μην ήταν τίποτε. Μ' αγαπούσε και εμένα, αλλά εγώ δεν δούλεψα μαζί του, δεν πρόλαβα. Υποστήριζε πάντως. Καλησπέρα, κυρία Παπαγιάννη. Καλησπέρα, κύριε Παπαγιάννη. Είναι η κόρη και η μικρότερη. Το μικρό είναι. Το μικρό. Είναι το μικρό. Αυτό είναι το μικρό, η Χρύσα. Μην κοιτάς τώρα έτσι. Όχι, μικρό, εγώ μικρό κοιτάω. Μικρό, μικρό κοιτάω εγώ. Μπράβο. Τι κάνεις, Χρύσα μου? Καλά, Σπύρο μου. Εσύ. Βοήθεια για τα νέα παιδιά, ε. Πάρα πολύ. Πολύ, ε. Καλός άνθρωπος, λοιπόν, ε. Φοβερός. Καλός. Και έχουμε συζητήσει πολλές φορές με τον Αντώνη, κυρίως, που τύχαιναν και βλέπαμε συναδέλφους του παλιούς και που όλοι μας έλεγαν πολύ καλά λόγια για εκείνον. Όταν φεύγαμε, λοιπόν, από που είχαμε πάει, λέγαμε καλά. Πατέρας μας είναι, δεν θα μας λέγανε κακά λόγια, αλλά αν δεν είχαν καλά λόγια να μας πούν, δεν θα μας λέγαν τίποτα. Όλοι είχαν το καλύτερο να μας πούν. Πηγαίνατε καμιά φορά πιτσιρίκι όταν είσαστε στο μαγαζί, σας άφηνε να τον δείτε? Όχι, εγώ πήγα πρώτη φορά 15 χρονών. Δεν μας άφηνε η μάνα. Ήταν, ναι. Και μετά από κλάμα για να πάω σε πάρτι, με λυπήθηκε ο μπαμπάς μου που μου είχε και αδυναμία και ας λέει ο Αντώνης ότι είχε εκείνον. Ναι, ναι, έτσι παραπληροφορεί πολλές φορές. Και μου λέει ντύσου και έλα να πάμε στο μαγαζί. Ούτε πάρτι θυμόμουν εγώ, ούτε τίποτα. Αλήθεια, ε? Και καθόμουν μαζί του στην κουζίνα και έρχεται ο Βασίλης, ο Τσιτσάνης, και του λέει τι το έχεις το παιδί εδώ μες στην κουζίνα? Είναι η παρεούλα μου, του λέει. Έλα έξω, μου λέει, πάνω στο πρόγραμμα. Και με πήρε μαζί του. Όσο για τον Αντώνη, εγώ τα λέω όλα, ξέρεις. Και δεν λέω και ψέματα. Νίκο, καλά δεν κάνω? Εγώ λοιπόν, πρόσεξε τι θα πεις. Όσο για τον Αντώνη, του είπα ότι αν θες να γίνεις τραγουδιστής και μουσικός, κάντο. Κάντο όμως με το σωστό τρόπο. Μη γίνεις σαν και εμένα, που πάντα ήμουν εξαρτημένος από κάποιον άλλο να με βοηθήσει. Μάθε νότες, μάθε σωστά τη μουσική, μάθε να γράφεις τα τραγούδια σου και κάνε ό,τι θες στη ζωή σου μετά. Εκείνος ήταν για αρκετό καιρό σε οδείο για πιάνο, έδωσε ένα ρεσιτάλ, πήρε το χειροκρότημα και πάει μετά από λίγο καιρό και του λέει, ξέρεις μπαμπά, εγώ θέλω να μάθω μπουζούκι να δουλεύω μαζί σου. Κάπου λέει λοιπόν εδώ μέσα για ποιο λόγο τραγουδάει, τι σημαίνει γι' αυτόν το... Ναι, και για το μπουζούκι λέει, που λέει. Ωραία, τα τραγούδια μου είναι τα παθήματά μου, οι αγώνες μου, το μεροκάματο για τη φασολάδα, τα όνειρά μου, οι καντάδες μου, η ζωή μου ολόκληρη και η ζωή του φτωχού Κοσμάκη. Έτσι την έβλεπε ο Μπαμπαγιάννης, τη δουλειά. Καταρχήν δεν γραμμόφωνη σε κλειστά όλα. Ό,τι λέγαμε, τα λέγαμε και την ώρα. Τα λέγαμε δηλαδή έτσι. Ρίγα γράψα ένα καινούργιο να πούμε και το βγάζαμε στη φορά. Όπως και ο Σαλταντόρος βγήκαν κάτι άλλα. Κύριε Λαβάνο, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρίσκω. Πολύ χαίρομαι που σας βρίσκω εδώ. Τι εγώ χαίρομαι. Να, τώρα είστε στο κανάλι της Βουλής, διευθυντής, για το οποίο πρέπει να αισθανόμαστε περήφανοι που έχουμε αυτό το κανάλι στην Ελλάδα. Εγώ βλέπω ελάχιστη τηλεόραση, αλλά το χέρι μου πάει σε κανένα δύο κανάλια, εκ των οποίων το ένα είναι αυτό. Όπου το προλαβαίνω. Βάλτε το όμως και αργά να το προλαβαίνουμε κι εμείς. Κάνετε πολύ σπουδαία δουλειά. Πολύ σπουδαία δουλειά. Θα το λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη, γιατί και εμένα μου αρέσει να βλέπω αργά τηλεόραση. Είστε καλά? Μάλιστα. Τον είχατε, είπατε το Γιάννη? Τον είχα δει κατ' επανάληψη. Γιατί τα πρώτα χρόνια της δικτατορίας άρχισε το λαϊκό τραγούδι να βρίσκει απήχηση στους φοιτητές. Ήμασταν φοιτητές τότε. Σε αντίστοιξη με τα κλαμπατσίμπαλα, έτσι, και την κουλτούρα της Χούντας, ανακαλύπταμε έναν κόσμο γνησιότητας, αυθεντικότητας, έναν κόσμο ευαισθησίας και ομορφιάς. Και είχε τύχει να γνωρίσουμε όλα τα μεγάλα τέρατα της εποχής που ζούσαν ακόμα τότε, αλλά να συνδεθούμε ιδιαίτερα. Ένας φίλος μου που τον θυμάμαι αυτή τη στιγμή με πολύ συγκίνηση, γιατί δεν ζει πλέον, συζητούσαμε προηγουμένως γι' αυτόν, ο Τάκης, ο παπάς και εγώ, είχαμε συνδεθεί ιδιαίτερα με τον Γιάννη τον Παπαϊωάννου, ο οποίος ήταν ένας εκπληκτικός καλλιτέχνης,
όταν άρχισε το σόλο του στο μπουζούτι, νόμιζες ότι ήταν απτή η μαγεία και είχε και μια πάρα πολύ μεγάλη καρδιά. Ένας λαμπρός άνθρωπος και ένας πολύ μεγάλος καλλιτέχνης. Μάλιστα. Αρχίζουν οι συνάδελφοι από εδώ. Αρχίζουν και χαιρετάω συνάδελφους. Σε θεωρούμε πια, ξέρεις, λάτρη. Και είσαι, δεν σε θεωρούμε εμείς. Είσαι λάτρης αυτού του είδους του τραγουδιού. Μου αρέσει πάρα πολύ. Ειδικά αυτά που ακουμπάνε στην αλήθεια. Αυτό ήθελα να πω, ότι εμείς ακούσαμε και σκυρτήσαμε με το Σαββόπουλο, με τα μπουρμπούλια, με όλο αυτό. Και ταυτόχρονα, για πρώτη φορά είδα τον Παπαϊωάννου στο Φαλιρικό κάτω, καλοκαίρι. Και διχαστήκαμε. Και είπαμε τελικά πού είναι ο δρόμος μας. Εδώ ή εκεί. Εκεί προδοθήκαμε. Εκεί μείναμε όμως. Εκεί είναι πραγματικά η γνησιότητα. Εγώ δεν τον ξέρω σαν άνθρωπο. Αλλά σαν καλλιτέχνη μπορώ να πω ότι του χρωστάμε άπειρες ώρες διασκέδασης, αγαλίασης, ευτυχίας και μέθεξης από την τέχνη. Αυτά του τα χρωστάμε. Και νομίζω ότι αυτά τα στοιχεία ούτε θα παλιώσουν ποτέ και ούτε ο ίδιος επέτρεψε να παλιώσουν ή να μας προδώσουν. Ήταν αυθεντικός και γνήσιος και σπουδαίος. Μάλιστα. Κυρία Μουσάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, Σπύρο μου. Σε ευχαριστώ πολύ που με κάλεσε αυτή την υπέροχη βραδιά. Ανοίγεις αυτά τα παράθυρα, τα υπέροχα ψυχής που με γοητεύουν εμένα πολύ. Ναι, αλλά όπως έχεις έρθει και έχεις πει τραγουδάκι, μετά κάνεις πάταγο, ας πούμε. Μου λένε για σένα. Και σε μένα κάνεις πάταγο. Μας αρέσει πάρα πολύ. Απόψε θα το αποτελήσουμε. Ο μαέστρος τι λέει. Ο κόσμος, ό,τι πιο. Όχι, εγώ θέλω να ακούσω ο μαέστρος. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Εγώ αγαπώ το τραγούδι. Ο πατέρας μου ήταν σπουδαίος τραγουδιστής της οπερέτας. Τον μεγάλο Παπαϊωάννου τον είχα δει μαζί με τον Τζιτζάνι, γιατί είμαι οικογενειακή φίλη της οικογένειας του Τζιτζάνι. Μου άρεσε ο τρόπος που καθότανε. Αυτό που άλλοι το λέγανε πάλκο, αλλά που είχε μία αποστασιοποίηση. Γινόταν αυτός, αυτή η φασαρία, αυτοί οι άνθρωποι με την ψυχή. Και αυτή ήταν η φάλη. Μπρακτική, αποστασιοποιημένη. Είπες ένα πολύ σημαντικό που δεν το ξέρω, ότι τόνιζε σωστά τις λέξεις. Ναι. Εγώ τώρα κάνω μάθημα με τον Θωμαίδη, τον Κώστα. Και βρήκε ότι πολλά από τα τραγούδια του Παπαϊωάννου έχουν μια ελληνικότητα και έχουν και έτσι μια βαθιά ψυχή. Και τα κάνω και μάθημα. Άρα μπορεί και να πω κανένα. Δεν θα πούμε. Δεν την γλιτώνεις, μανέστρο. Δεν την γλιτώνεις. Του έχω αδυναμία, είναι πολύ καλός, ναι. Ευχαριστώ πάντως γιατί είσαι σπουδαίος, βρε Σπύρο. Δεν το λέω για να σε κολακεύσω έτσι. Και είναι μεγάλη χαρά που μας ενώνεις. Ναι, οι άνθρωποι πια χωρίζονται. Και εγώ το ευχαριστώ. Το πιστεύω. Έτσι όπως ερωνόμαστε και μαζευόμαστε εδώ. Ο κύριος Χαρίδης. Καλώς σας βρήκα. Και εγώ είμαι βαθύτατα συγκινημένος με την, το αφιέρωμα αυτό στον, σε έναν από τους πέντε, πόσο είχαμε, έξι μεγάλους λαϊκούς συνθέτες. Τα πάνε όλα, όλοι. Εγώ θα ήθελα να προσθέσω την ελληνικότητα που τόνισε η Ελένη, ότι η μουσική του έχει στοιχεία, τα ακούω και στο ραδιόφωνο στο, που οδηγούσε στο CD, στοιχεία γεωπελαγίτικα και μικρασιάτικα. Από την Κύο ήτανε. Την Κύο. Από την Κύο. Και ήτανε τραγούδια της ψυχής που ακουμπάνε την ψυχή. Εγώ κάθε φορά που ακούω τα τραγούδια του, κλαίω, συγκινούμαι, χαίρομαι, γιατί μου θυμίζουν πράγματα από τη ζωή μου την ίδια. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είσαι καλά. Και εμείς ευχαριστούμε. Κυρία Ράνια Σκίζα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε? Μια χαρά. Καλώς ήρθατε. Μια χαρά. Δεν τον είχατε προλάβει, μην μου πείτε ότι πηγαίνατε και τον βλέπατε στο Φαλιρικό. Όχι, όχι. Αλλά μ' αρέσει πολύ το σύνορα που ακούω όλα αυτά από τους ανθρώπους που τον γνώρισαν. Και ναι, και νιώθω πολύ καλά που είμαι εδώ και θα περάσω πολύ όμορφα, είμαι σίγουρη. Για εσάς τους νεότερους, γιατί εγώ ας πούμε κάπως πρόλαβα και ακούμπησα σαν αίσθηση. Για εσάς τους νεότερους, αν διαβάσει ας πούμε αυτό το βιβλίο, νομίζεις ότι ρε παιδί μου ότι πας τρεις αιώνες πίσω. Δηλαδή δεν μπορεί να φανταστείς εσύ ότι αυτά πριν 40 χρόνια συνέβαιναν αυτά που γράφει εδώ μέσα. Ήταν ένας άλλος κόσμος από εδώ μέσα. Αν έχεις ας πούμε μία αμερικάνικη εταιρεία παραγωγής που έχουν πολλά χρήματα, μπορεί να βγάλεις 4 ταινίες. Ταινίες που να σκοτώσουν. Καταπληκτικό, καταπληκτικό. Άλλος κόσμος. Γι' αυτό λέω σαν παραμύθια ότι είναι η ζωή τους. Ο κύριος Μπάμπης Χατζηδάκης.
Καλά, ο Μπάμπης είναι πιο της μαγκιάς, είναι πιο κοντά σε αυτά τα πράγματα. Χαίρομαι πολύ που με καλέσατε. Οι πληροφορίες που παίρνουμε από τα τραγούδια που ακούω, εγώ δηλαδή που παίρνω από τα τραγούδια που ακούω, είναι κάθε φορά και με καινούργιες, ισχυρές, συγκινητικές κλπ. Αλλά εκείνο που με κάνει να συγκινούμε σήμερα είναι η πλευρά του σαν άνθρωπο, που δεν τον ήξερα. Ναι. Δεν ήξερα δηλαδή τι άνθρωπος ήταν αυτός. Και είμαι εξαιρετικά συγκινημένος και πολύ αισιόδοξος από αυτά που άκουσα σήμερα. Πολύ αισιόδοξος, γιατί είναι μεγάλο ευτύχημα αυτό που ανακαλύπτεις από την ψυχή ενός ανθρώπου να το ακούς κιόλας στο καλλιτεχνήμα του. Και ξέρεις, μωρέ, τότε ήταν πολύ δύσκολες εποχές. Οι άνθρωποι περνάγανε σκληρά και δεν τους περίσσευε εύκολα ακριβώς, η κολακία ή το καλός λόγος. Θα είχε δηλαδή το λόγο να μην ήταν έτσι. Ναι. Και παρόλα αυτά, βλέπεις, ήταν έτσι. Για να μιλάνε τώρα τόσοι ρεμπέτες άνθρωποι, ας πούμε, δηλαδή εννοώ, και σκληροί και που περνάγανε σκληρά. Να μιλάνε όλοι, να έχουν κοινό τόπο για τη μεγάλη του καρδιά. Σκέψου τι άνθρωπο ήταν. Δηλαδή, ακόμα, μεγαλώνει ακόμα πιο πολύ στα μάτια μου. Βέβαια. Και θα με κάνει να ανακαλύπτω ακόμα πιο ισχυρά πράγματα τώρα, ακούγοντας τα τραγούδια του πάλι. Με άλλο μάτι, με άλλο αυτή να το ακούω. Μ' αρέσει πολύ. Κυρία Ευτυχία Γιακουμή, καλησπέρα σας. Παρούσα. Τι κάνετε, καλησπέρα. Καλά είστε, είστε παρούσα. Χαίρομαι πολύ. Να είστε καλά. Αισθάνεστε καθόλου άβολα για όλα αυτά που λέμε, που εσείς είστε μικρά και. Δεν είμαστε μικρά. Δεν τα έχετε. Είμαστε 30. Α, ναι. Τι φαίνεται, ρε. Δεν σε ρωτήσω. 4-5. Μεγάλες γυναίκες φαίνεται εδώ πέρα. Τι τις κάνουμε, ρε. 30 χρονών. Όχι, εγώ για να πω την αλήθεια μου, άρχισα πολύ αργά να ακούω, γιατί δεν ακούγαμε στο σπίτι ρεμπέτικα. Άρχισα την ανασχόλησή μου με την υποκριτική και μετά. Και δεν ακούω συστηματικά ρεμπέτικο τραγούδι, αλλά αυτό που βλέπω όταν ακούω είναι ότι αυτά δεν είναι απλά ωραία τραγούδια, είναι ζωντανά. Και όταν φτιάχτηκαν, υπήρχε αναγκαιότητα. Δεν φτιάχτηκαν για να γίνουν hits ή να γίνουν επιτυχίες ή δεν φτιάχτηκαν με μια λογική, με μια συνταγή. Ήταν ορμονικά κατά κάποιο τρόπο, ήταν βιολογική ανάγκη να γίνουν και γι' αυτό θα είναι ζωντανά πάντα. Μάλιστα. Κυρία Άννα Κουτσαυτίκη. Χαίρετε, τι κάνετε. Καλησπέρα σε όλους. Καλά, δόξα τω Θεώ. Χαίρομαστε που είστε εδώ, ευχαριστούμε. Και εμείς χαίρομαι, και εμείς ευχαριστούμε. Μπορεί να μην σας ακουμπάει ευθέως το όλο πράγμα, αλλά εμείς είμαστε εκεί. Μας ακουμπάει, το ευθέως δεν έχουμε. Υπέρ της μεταγγίσεως της νέας γενιάς. Το γνωρίζω μέσα από τον πατέρα μου, γιατί άκουγε πάρα πολύ τους ρεμπέτες ο πατέρας μου και μεγάλωσα σε ένα σπίτι που ακουγόταν αυτή η μουσική. Βέβαια, τότε δεν είμαι σε θέση να την κατανοήσω και να την νιώσω και να την αναγνωρίσω, αλλά αργότερα συνειδητοποίησα ότι είχαν περάσει μέσα στο DNA μου αυτά τα τραγούδια. Ναι. Και συνειδητοποίησα επίσης ότι επειδή ακριβώς είναι τόσο τεράστια τραγούδια, μπορείς να τα κατανοήσεις και να τα νιώσεις όσο μεγαλώνεις. Επειδή ακριβώς αυτά τα τραγούδια είναι μεγάλα. Τότε αρχίζεις να τα βιώνεις μέσα στο και εμάς, σαν ηθοποιούς, νομίζω, άμα τα δούμε από τη δική μας μεριά για να μας ωφελήσει κάτι, βλέπεις αυτό το κέριο, το χωρίς καμία ωρεοποίηση, το χωρίς περικοκλάδες, το κέριο το συγκεκριμένο, το που έχει μία τάξη, ας πούμε, αυτό. Και μία... Αυτό και ήθελα να σου πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι σήμερα εδώ για αυτόν τον άνθρωπο και σε μία εποχή που τα ακούσματα είναι άλλης αισθητικής και που δυστυχώς αυτά επικρατούν, είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχουν ακόμη και να ακούγονται αυτοί οι συνθέτες. Ναι. Πολύ. Αυτό. Αυτό που λέει τώρα μου δίνει η πάσα, που λέει άλλη αισθητική, επειδή λέμε σήμερα, το έλεγα προηγουμένως στον κύριο Αλαβάν, νομίζω, επειδή λέμε σήμερα ότι ρε παιδιά, ο κόσμος να πούμε πια πηγαίνει για να βλέπει και όχι για να ακούει, έλεος. Λοιπόν, λέει μέσα κάπου ο ίδιος ο Παπαϊωάννου, ναι. Κάθομαι, λέει, έξω από το μαγαζί στις Τζιζιφιές, το οποίο έχει δύο πόρτες, την κύρια και την πλαϊνή. Ναι. Κάθομαι έξω από την πλαϊνή και καπνίζω ένα τσιγαράκι. Δεν με βλέπουν. Κατεβαίνουν ένα ταξί, από ένα ταξί κατεβαίνουν πέντε άνθρωποι, τρεις γυναίκες και δύο άντρες. Κοιτάνε, λέει, τη φωτογραφία. Κοιτάνε τον Τζιτζάνι, βέβαια. Ο Παπαϊωάννου λέει ότι ήταν μόνο τον Τζιτζάνι, ότι δεν ήταν αυτόν. Ναι. Κοιτάνε τον Τζιτζάνι και λένε οι γκόμενες, λένε, ρε εσύ, αυτός είναι άσχημος, τι μας φέρετε εδώ να κάνουμε. Πάμε να φύγουμε. Και φύγανε. Και λέει, γεμάτος οργή από κάτω ο Παπαϊωάννου. Κατάλαβες, ήρθανε για να δούνε και όχι για να ακούσουν. Αυτό τώρα πει 30 χρόνια. Σκέψω να ζούσει σήμερα ο άνθρωπος. Κυρία Σονίτη, τα σέβη μας και χαρά μας και καλησπέρα σας. Και σας ευχαριστούμε που ήρθατε. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Θέλω να πω κάτι, επειδή έχω έρθει αρκετές φορές. Πολλές φορές ανθρώπους οι οποίοι ενδέχεται να μην έχουν αγαπήσει ή εντρυφήσει τόσο πολύ στα λαϊκά τραγούδια και στα ρεμπέτικα, να τους φαίνονται λίγο αυτό υπερβολή ή πολύ εκθιαστικός λόγος. Θέλω όμως να πω και με αφορμή αυτά που είπαμε μόλις πριν, ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι μεταξύ των οποίων προεξέχει, από τους προεξάρχοντες είναι ο Γιάννης Παπαϊωάννου, δημιούργησαν ένα κάτι σπάνιο για τα ευρωπαϊκά τουλάχιστον δεδομένα. Δημιούργησαν δηλαδή ένα λαϊκό τραγούδι το οποίο υπάρχει από το 1930 και μετά.
Αν σκεφτούμε αστραπιαία τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, θα δούμε ότι λίγες έχουν δικό τους πολιτιστικό προϊόν όπως είναι το λαϊκό και ρομπέτικο τραγούδι. Έτσι λοιπόν, με αυτή την μικρή εισαγωγή, θέλω να πω για τον Παπαϊωάννου και ακούγοντας τα όσα λέχτησαν, ότι ο Παπαϊωάννου συνδύαζε δύο πράγματα που είναι εξαιρετικά δύσκολα. Συνδύαζε το ταλέντο και το ήθος. Και το ήθος σημαίνει δύο πράγματα, ευγένεια και γενναιότητα. Φαίνεται λοιπόν από όλες τις μαρτυρίες ότι ο Παπαϊωάννου είχε αυτά τα δύο πράγματα, προέβαλε αυτά τα πράγματα, ζούσε με αυτές τις δύο ιδιότητες και γι' αυτό ακριβώς το λόγο έχει, εκτός από την συνθετική του ικανότητα, έχει και αυτό το όνομα. Είναι χαρακτηριστικό και αποδεικτικό το γεγονός ότι για τον Παπαϊωάννου, για το θάνατό του, έχουν γραφτεί 4 τραγούδια που για κανέναν άλλον δεν έχουν γραφτεί. Που δείχνει δηλαδή πόσο συγκλονίστηκαν όλοι οι άνθρωποι του λαϊκού τραγουδιού για το χαμό του που ήταν και ξαφνικός. Την επομένη του θανάτου και στη μνήμη του έγραψα ένα τραγούδι που τιτλοφορείται το τραγούδι του Γιάννη. Ο Γιάννη μας τον ζήλεψε και του στήσε καρτέρι. Ένα πρωί στο πέραμα το χαρό το μαχαίρι. Ένα πρωί στο πέραμα το χαρό το μαχαίρι. Τώρα σε κλαίνει τσιτσιπιές που ρίχνες τις γλυκές πένες. Οι μάγκες όλοι κοντομιά σε κλένα παρηγορητά. Γιάννη με τη χρυσή καρδιά. Επίσης θέλω να πω ότι στην αυτοβιογραφία του που διαβάστε, εγώ έχω την παλιά έκδοση από τον Κάκτο, από τον φίλο τον Οδυσσέα τον Χατζόπουλο, και είναι και ενδεικτικό και αυτό του ταλέντου του, έχει γράψει και ένα διήγημα, εκτεταμένο κιόλας. Που πάει στην Αμερική. Το πρόσεγε για ταινία. Το πρόσεγε για ταινία, ναι. Που πάει και γίνεται λατζέρι και κάποιες δυσκολίες, αλλά τελικά βρίσκει τον δρόμο του. Εξαιρετικό. Ένα ολόκληρο σενάριο. Το γυρωμένο μέσα. Κύριε Κοντογιάννη, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, καλώς σας βρίσκω. Δεν μπορούσατε να λείπετε από εδώ. Ναι, και για μένα είναι πολύ μεγάλη χαρά το ότι είμαι σήμερα εδώ πέρα. Γιατί το αφιέρωμα στο Γιάννη Παπαϊωάννου είναι, νομίζω ότι το οφείλουμε. Ήταν ένας πολύ σπουδαίος άνθρωπος, όπως ελέγχθη, ένας πολύ σπουδαίος συνθέτης. Αλλά θέλω να σταθώ και σε δύο άλλες πλευρές. Ο Παπαϊωάννου ήταν πάρα πολύ μεγάλος τραγουδιστής. Θα έλεγα μάλιστα ότι υπάρχει ένα τραγούδι, το οποίο το έχει κάνει σε δίσκο, το βγήκε ο Χάρος να ψαρέψει, το οποίο έχει πει σε πρώτη εκτέλεση ο Καζαντζίδης. Η προσωπική μου γνώμη ότι ο Παπαϊωάννου το έχει πει καλύτερα στη δεύτερη εκτέλεση από τον Καζαντζίδη. Αυτό είναι σημαντικό να το πούμε. Επίσης, μια και αναφέραμε το όνομα του Καζαντζίδη, θα πω ένα περιστατικό το οποίο το ξέρουν σχεδόν όλοι. Είναι ο Παπαϊωάννου ο άνθρωπος που επέβαλε τον Καζαντζίδη. Ναι. Τον διώξαν από την Κολούμπια τον Καζαντζίδη όταν απέτυχε με το τραγούδι του Καλδάρα για Μπάνιο Πάο και πήγε ο Παπαϊωάννου με τις βαλίτσες και είπε θα τραγουδήσει ο Καζαντζίδης. Και ο Μιλιόπουλος, τότε ένας πάρα πολύ ισχυρός άνδρας της Κολούμπια, διευθυντής παραγωγής, του είπε πάλι μου φέρες αυτό το μαύρο εδώ, ο Καζαντζίδης ήταν μελαχρινός πολύ. Ο Παπαϊωάννου είπε θα το πει το τραγούδι. Έγινε μια λογομαχία και είπε ο Παπαϊωάννου αν δεν το πει φεύγω. Τον είχαν ανάγκη τότε τον Παπαϊωάννου και ο Παπαϊωάννου επέβαλε τον Καζαντζίδη. Επίσης ο Παπαϊωάννου όταν η μπράβη των άλλων νυχτερινών μαγαζιών στα χρόνια του, στα τέλη της δεκαετίας του 50, πήγαν στον Καζαντζίδη και τον απείλησαν και του είπαν να σταματήσει να τραγουδάει. Γιατί αδειάζαν τα γύρω μαγαζιά όλη τη περιοχή. Ο Παπαϊωάννου, τον οποίο τότε ο Καζαντζίδης είχε πάρει πια στη δουλειά ως ευγνωμονών τον παλιό του φίλο και μέντορα και προστάτη, βγήκε ο Παπαϊωάννου και είπε: όποιος θέλει να τα βάλει τον Καζαντζίδη, με τον Καζαντζίδη θα τα βάλει μαζί μου. Και τα μαζέψαν και φύγαν. Γιατί ο Παπαϊωάννου ήταν ένας αγαθός, ένας καλόκαρδος, ένας υπέροχος άνθρωπος, αλλά ήταν και ένας πολύ γενναίος άνθρωπος. Και πάρα πολύ θαραλέος άνθρωπος, ήταν ένας πάρα πολύ σπουδαίος άνθρωπος και του αξίζουν πραγματικά αυτά που λέγονται απόψε εδώ. Μάλιστα. Και πάμε σιγά σιγά να τραγουδήσουμε αφού χαιρετήσουμε τελευταίο, αλλά όχι έσκατο, τον κύριο Γιάννη Καλατζή. Χαίρετε. Καλησπέρα Γιάννη, καλώς ήρθες.
Ο Γιάννης είναι ένας συλλέκτης, έχει μια πολύ μεγάλη συλλογή δίσκων. Παίζει μια εκπομπή στον 902. Παίζει συχνά Παπαϊωάννου, παίζεις τα ξέρεις πολύ καλά. Έχεις ασχοληθεί πολύ με να το ζήτημα. Να πω και κάτι. Ναι. Ο πρώτος δίσκος που έψαξα να βρω σε ηλικία 9 ετών ήταν η Φαλεριώτης. Ναι. Αυτό τα λέει όλα. Για τι συλλογή μιλάμε? Αρκετές χιλιάδες τραγούδια. Αρκετές χιλιάδες τραγούδια. Αρκετές χιλιάδες τραγούδια, αρκετές χιλιάδες φωτογραφικό υλικό. Συνεντεύξεις τα τελευταία 14-15 χρόνια όσους προλάβαμε στη ζωή. Τον Καπλάνη, τον Καλδάρα, τον Μιτσάκη. Παρά τον νεαρό της ηλικίας σου. Μάλιστα. Το Μακαρίτη τον Παπαϊωάννου γνωριστήκαμε το 1946. Από το 47 και ύστερα του ηχογράφησα πάρα πολλά τραγούδια, τα οποία έγιναν σου ξεβεβαίως, δεν μπορώ να θυμηθώ και πόσα είναι. Το άνοιξε, άνοιξε το άσημα σε μένα σαν τράπιστη λυκός, τι νοσοκόμα, σβήσε το φως να κοιμηθούμε, νταρμπεντέρις, τις γυναίκες αλλάζωσα που κάμισα, πάρα πολλά τραγούδια βεβαίως. Και συνεργαστήκαμε σε πάρα πολλά μαγαζιά μαζί, στου Χιλά, στις Τζιτζιφιές, στον Αστέρα και σ' άλλα. Ως άνθρωπος ο Παπαϊωάννου ήταν ντόμπρος, καλός, φιλότιμος, δεν είχε ενοχλήσει κανέναν, μα ή μεγάλη ήταν, ή μικρή ήταν η ηλικία, πάντα ο Παπαϊωάννου τους είχε στην ίδια μοίρα. Δεν θυμάμαι κατά το διάστημα της συνεργασίας μας να είχε προσβάλει κανέναν. Έλα αφεντικό, άνοιξε δύο βόλτες! Έλα! 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 Άνοιξε! Άνοιξε! Η καρδιά μου πλόγες βγάζει,
Μπράβο, πίτσα! Τα μπλέξα κι εγώ με μια ξαφιά μικρούλα. Τις άλλες τα μπλέξα κι εγώ με μια ξαφιά μικρούλα. Μου λέει δυο μάτια εξυπνά, είναι και μοδιστούλα. Που έχει μάτια εξυπνά, είναι
βάζαλου να ζεις. Κι αν μετανιώσεις, μη φοβηθείς, κοντά μου να γυρίσεις. Μεγάλη μου τιμή που με κάλεσε ο Σπύρος αφενός και αφετέρου πιο μεγάλη τιμή που τραγουδάω για τον Μπαρμπαγιάννη. Να είστε καλά.
Για πρόσεξε με βλάμισα. Ήταμε και στη Μούρη. Αυτό γινόταν που σκόλαγε. Άννα βέζουνε τα φώτα, έσκυζε, έγραφε. Τέλος πάντων, εγώ από άνω στον ύπνο μου και στα νεύρα μου του λέω: «Αμάν, σβήσε το φως να κοιμηθούμε». Και μου λέει: «Αμάν, Δοξία, το βρήκα». Τι βρήκες? Την ομοιοκαταληξία. Είχε βρει όλο το τραγούδι και δεν μπορούσε να τελειώσει. Και με το «σβήσε το φως να κοιμηθούμε», το τελείωσε. Άσε με στη βαθιά σκοτεινά και μην αρχίζεις τη μουρμούρα. Ο φαγκάζει τότε που σβήσε το φως
σβήσε το φως κι αγαλιάσε με. Σαν ξημερός θα τα πούμε. Σβήσε το φως στα Μάγκες, εκείνη την εποχή λέγανε ότι όταν θέλουν να πούνε κάτι με πιάνει στην καρδιά, λέγανε με πειράζει. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι πειράζει που θα πει τώρα ο Νικόλας, πέντε Έλληνες στον Άδη. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που τους πειράζει πολύ. Πολύ, δηλαδή. Πολύ, έτσι. Είναι πολύ πειραχτικό τραγούδι. Αυτό το τραγούδι με πολύ ειλικρίνεια σας λέω ότι δεν έχει περάσει βραδιά που να τραγουδώ σε μαγαζιά και να μην το πω το λιγότερο τέσσερις φορές. Ναι. Ειδικά τους πέντε Έλληνες. Για μένα ήταν μια παιδεία αυτό το τραγούδι. Για να χαράξω δρόμο στα Ζαϊμπέκικα. Ή τα παλιά ή με το καινούριο παίξιμο, ανάλογα. Αυτό ήθελα να πω, τίποτα άλλο.
απ' το κέφι ζαλισμένη πορευάνη κολλασμένη. Στο κάποια τραγούδια απόψε που θα υποθούν που δεν είναι δικά του, τα έχει διασκευάσει και κυρίως τα αγαπούσε πάρα πολύ. Ένα από αυτά είναι το «Σαβγαίνει ο Χότζας στο τζαμί». Δεν ξέρουμε ποιος θα μας το πει τώρα. Α, η Χαρούλα. Άκουσα που είπες «Σαβγαίνει ο Χότζας στο τζαμί» και πετάχτηκα. Πετάχτηκα γιατί εγώ έχω βιώματα με αυτά τα τραγούδια. Δηλαδή, άκουγα που τον Νίκο πριν έλεγε «Πέντε Έλληνες στον Άδη» και ένιωσα κάπως αυτό που είπες, ότι με πειράζει. Μπαρμπαγιάννης κάθε τραγούδι που έλεγε. Είχε τον τρόπο να πειράξει όλους τους ανθρώπους. Δεν τραγουδούσε μόνο όρθιος που είπε, τραγουδούσε σταυροπόδι. Ναι. Σταυροπόδι μέσα στη μέση στην πίστα, με τα πιάτα μέχρι εκεί πάνω. Και να κάνει κάτι ταξίμια, ατελείωτα ταξίμια. Αυτά τα έχω ζήσει στο πετσί μου πολύ καλά-καλά μέσα. Λοιπόν, πολλά λέω. Άρα, πάω να πω σε βγαίνει ο Χότζας στο τζαμί και δεν καταλαβαίνω τίποτα. Θυμάσαι το μπουζούκι στο σβέρκο. Το μπουζούκι εδώ. Έκανε τέτοια. Όταν έβλεπε καμιά πολύ ωραία κοπέλα έτσι και φορούσε και μαύρα. Όχι, έλεγε άσου ρε μαύρε κόρακα. Αυτό έχει γίνει ιστορικό. Ιστορικό έχει. Μια στιγμή, παιδιά, να βάλουμε τα κράνη. Γιατί το είπε αυτό. Όταν σπάγανε πιάτα. Πολλά πιάτα. Να βάλουμε τα κράνη. Μια στιγμή, παιδιά, να βάλουμε τα κράνη. Ήταν πολύ, πώς να το πω, απλώς. Και δεν σκεφτότανε αυτό που θα πει. Το έλεγε αυθόρμητα, αλλά ήταν τόσο καλό αυτό που έλεγε, που ποτέ δεν τον παρεξηγούσε κανείς, μα κανείς, τον Μπαρμπαγιάννη. Πάω. Πάμε. Άρα... Σαβγαίνει ο Χότζας στο τζαμί. Αργά σαν σουρουπόνι. Κι όταν θα πει το πυραλάχ, πυραλάχ, το στήθος μου ματώνει. Το στήθος μου ματώνει.
της Ανατολής. Στη μαύρη ερημιά μου, όταν ακούω πυραλά, πυραλά, ράγιζεται η καρδιά μου, όταν ακούω πυραλά, πυραλά. Και από εκεί λοιπόν με την κατοχή ο Ζέφος κονόμησε τα ψάρια. Αλλά ήταν και άνθρωπος τα χάλαγε. Και στα αστεία λοιπόν έγραψε ένα τραγούδι. Και έγινε ένα τραγούδι. Πήρε φωτιά πριν να το βάλουμε δίσκο, κατάλαβες. Και του λέω ρε, πες τόσα λεφτά, πάρε ένα δυο μέτρα οικόπεδο και κάνε ένα ψαράδικο. Πόσο λέω θα είσαι στο καϊκί, έκανε το καϊκί και το έπαθε ζημιές μετά, ξέρω εγώ, γιατί άμα τα πίνεις και δεν πας, γεια σου πά, άμα την αφήσεις την πλάτη σου άλλη. Χαίρομαι όταν σε βλέπω, καπετάν Ανδρέα σε πω. We'll be right back.
Τα υπόλοιπα μετά. Στην υγειά, στην υγειά σας. Έλα, Αντώνη, πίνε, Αντώνη. Στην υγειά μας, γεια μας. Γιατί δεν μου εξηγείτε τι θέλετε, ποιον ζητάτε? Μην παραξηγείς, αγόρι μου. Δουλεύω απέναντι στα σπροάλογο, μπουζουξής. Και επειδή άκουσα αγιασμό, νέο πλοίο είπα, κάποιο γλέντι θα του κάνουμε. Μπορεί να θέλουν και τίποτα όργανα, να οικονομήσουμε κι εμείς ένα μεροκάματο τα φτωχαδάκια. Στην υγειά μας, ρε παιδιά. Γεια σας, παιδιά, στην υγεία σας. Να είστε καλά, γεια μας. Βίβα, βίβα, να είστε καλά. Λοιπόν, κάτι ήθελε να πει ο Ασονίτης για το Πέντε Έλληνες στον Άδη που είπαμε πριν. Που είπα ότι είναι τραγούδι πειραχτικό πολύ. Ναι, και πριν να πω για το «Σαν βγαίνω κόντρα στο τζαμί», μια παρατήρηση ότι δείγμα του πόσο γενναίο ήταν και το λαϊκό τραγούδι είναι ότι αναφέρθηκε πολλές φορές στον Αλλάχ, δηλαδή σε μια θρησκεία μη ελληνική. Αν υποθέσουμε ότι ο χριστιανισμός είναι ελληνική, πάντως τέλος πάντων δεν είναι. Δηλαδή ήταν πολύ ανεξίτρισκο και γενναίο. Υπάρχουν πάρα πολλά τραγούδια για το που αναφέρουν μέσα τη λέξη Αλλάχ. Και επίσης για το Πέντε Έλληνες στον Άδη, να πούμε ότι το έχει γράψει στίχους ο Κώστας Μάνεσης, τον οποίο είχα τη χαρά να γνωρίσω και να του πάρω μια συνέντευξη παλιά. Και ο οποίος ήταν μεταγραφή στην ουσία του Γιάννη Παπαϊωάννου από το ελαφρύ τραγούδι στο λαϊκό. Γιατί ήταν μαζί στρατιώτης. Ελαφρύ έγραφε, δεν το ξέρω. Ναι, έχει γράψει πάρα πολλά ελαφριά και πολύ σπουδαίες επιτυχίες ο Κώστας Μάνεσης. Και επειδή ήταν φίλος με τον Παπαϊωάννου, τον έγραφε τραγούδια για τον Παπαϊωάννου κυρίως, αλλά και για πάρα πολλούς άλλους. Αν λοιπόν το προσέξουμε λιγάκι αυτό το τραγούδι, θα δούμε καταρχάς ότι για το μυαλό τους δεν υπήρχε η κόλαση και ο παράδεισος. Εδώ πέρα έχουμε χαρακτηριστικά φαινό στον Άδη, που είναι δηλαδή μια. Δηλώνει μια άλλη κοσμοθέαση και αφετέρου ο Άδης περιγράφεται ως ένα είδος ζουξίδικου. Δεν υπάρχουν ούτε τιμωρίες, ούτε χαρά, κολλάς, μια χαρά περνάνε. Άμα είναι έτσι, λέει, θα πεθάνουμε τώρα, ας πούμε. Ακριβώς. Και επίσης τον τελευταίο στίχο, το τελευταίο κουπλέτο έχει προσθέσει ο Παπαϊωάννου ο ίδιος. Κανονικά είναι τρεις στίχοι, το τελευταίο το έχει προσθέσει ο Παπαϊωάννου. Το γεια σου, Παπαϊωάννου. Το γεια σου, Παπαϊωάννου, το έχει βάλει ο ίδιος. Ρε Μπαρμαγιάννη, γεια σου, ρε Μπαρμαγιάννη. Ήθελα να πω ότι ντράπηκε να το πει και φωνάζαν από πάνω γεια σου, Παπαϊωάννου. Και το έχει ηχογραφήσει και φωνάζανε όλη η Αράδα. Συγγνώμη, να μαζίσει η Ελλάδα. Ναι, ναι. Α, ο ίδιος δεν το ηχογράφησε. Όχι, ντράπηκε να το πει. Λοιπόν, ο Μπαρμπαγιάννης, μια και αρχίσε τώρα πάλι την κουβέντα, εγώ μέσα είμαι. Έκανε διάφορα σπουδαία πράγματα κατά καιρούς. Ήταν ένας άνθρωπος που μοιαζόταν γενικώς. Όταν βγήκε λοιπόν ο Στελάκης, δεν ήταν ο Πεπινιάδης, και τραγούδισε την περιβόητη Βαρβάρα. Ναι. Η Βαρβάρα καθόλου. Ναι, του Τούντα. Του Τούντα. Η Βαρβάρα κάθε βράδυ. Ναι. Ο Μεταξάς, επειδή λένε τώρα η Βαρβάρα ήταν κόρη, ήταν ψιά του, ξέρω εγώ τι ήταν. Κόρη του. Κόρη του. Ο Μεταξάς είπε τέλος. Και θα δείτε γιατί είπε τέλος. Τώρα σας βάλω μέσα στο κόλπο σας, πιτσιρίκια. Θα δείτε γιατί είπε τέλος ο Μεταξάς. Και αρχίζει ο διωγμός. Δεν ήταν μόνο η αφορμή η Βαρβάρα, βεβαίως. Θεωρούσαν το τραγούδι αυτό. Το περιθώριο, το ένα, το άλλο, οι αλήθειες. Θεωρούσαν περιθωριακού. Ναι, ναι, ναι. Και ότι παίζουν σε τεκέρ. Και πήγε, σας παρακαλώ, ο ίδιος ο Παπαϊωάννου και βρήκε το Μεταξά. Ο ίδιος ο Παπαϊωάννου. Εσύ τα έχεις διαβάσει αυτά, δεν τα ξέρεις, δεν τα έχεις ζήσει. Είναι μακριά από σένα, έτσι δεν είναι. Όχι, βέβαια. Δεν τα έχω ζήσει. Δεν τα έχω ζήσει. Δηλαδή για δύο χρόνια δεν τα έχω ζήσει. Μην νομίζω ότι είναι και πολύ. Λοιπόν, τώρα μια και με προκαλεί, τώρα σου πω εγώ θα γίνω. Η Βαρβάρα. Η Βαρβάρα, κάτσε, κάτσε. Η Βαρβάρα. Κάτσε, έχει πλάκα με εδώ. Λοιπόν, όχι, εγώ θα το διαβάσω, δεν νομίζω. Δεν νομίζω ότι θα διαβάσω. Σε μένα τα έφερε αυτά τα πρίμα βίστα μακριά από μένα. Διαβάστε τη Βαρβάρα, αγαπητέ μου. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Διαβάστε τη Βαρβάρα. Να δείτε γιατί πείραξε πολύ την οικογένεια Μεταξά και γενικότερα όλου του φλόρου εκεί τη εποχή. Και απογορεύτηκε η Βαρβάρα. Διαβάστε τη Βαρβάρα. Η Βαρβάρα κάθε βράδυ στη γλυφάδα ξενυχτάει και ψαρεύει τα λαβράκια, κεφαλόπουλα μαυράκια. Το καλάμι της στο χέρι, όλη νύχτα στο καρτέρι, περιμένει να τσιμπήσει, το καλάμι να κουνήσει. Ένας κέφαλος βαρβάτος, όμορφος και κοτσονάτος, της Βαρβάρας το τσιμπάει, το καλάμι της κουνάει. Μα η Βαρβάρα δεν τα χάνει, τον αγκίστρωσε, τον πιάνει, τον κρατά στα δυο της χέρια και λιγώνεται στα γέλια. Κι άλλο. Ναι, ναι, όλο. Κοίταξε, μωρή Βαρβάρα. Καλύτερο είναι αυτό. Έλα. Κοίταξε, μωρή Βαρβάρα, μη σου μείνει λαχτάρα. Τέτοιο κέφαλο με νύχη, δύσκολα θα σου πετύχει. Βρε Βαρβάρα, μη γλιστρήσει και στη θάλασσα βουτήσει. Βάστα τον από το κεφάλι, μη σου φύγει πίσω πάλι. Στο καλάθι τον βάζει και από τη χαρά φωνάζει «Έχω τέχνη, έχω χάρη να αγκιστρώνω κάθε ψάρι για ένα κέφαλο θρεμένο, όλη νύχτα περιμένω που θα έρθει να μου τσιμπήσει το καλάμι να κουνήσει». Ωραιότατο. Όπου η συγκεκριμένη Βαρβάρα πρέπει να τους συλλάδωσε το ψάρμα. Το είπε, το είπε. Ναι. Και θυμόσαστε, να πούμε αυτό.
Πήγε ο Παπαϊωάννου, έφτασε μέχρι το γραφείο του Μεταξά και του λέει: Μάκη, δεν είναι. Τι, ψαράκι, ψάραμα, καλά, μιλιά, όνομα του Θεού. Δεν λέμε για χασίσια, να σα παίξω ένα τραγουδάκι, του παίξα τη φαλιδιώτσα και ξέρω εγώ κτλ. Κάπως μαλακώσαν τα πράγματα για ένα διάστημα, αλλά μετά έπεσε πάλι το κυνήγι. Ο Πέλεκης έπεσε. Καλή βαρβάρα, ε. Καταπληκτική βαρβάρα. Δεν το συζητώ. Είναι αυτό που λέμε: Δεν πάμε για ψάραμα. Αλλά με την άλλη έννοια, με τη σωστή έννοια. Λοιπόν, ο Μιχάλης είναι τώρα. Ναι, και θα ήθελα να πω έτσι μια μικρή ιστορία. Για πες, Μιχάλη. Καταρχήν, χαρά, τιμή και υποχρέωση να βρίσκομαι σε αυτό το τραπέζι, διότι τον Γιάννη τον Παπαϊωάννου δεν τον γνώρισα. Αλλά είπε μια μικρή ιστορία ο πατέρας μου, ερχόμενος από Καβάλα. Καταπληκτικός τραγουδιστής ο πατέρας μου, πάρα πολύ ωραία φωνή. Είχε σαν πρότυπο τον Γιάννη τον Παπαϊωάννου. Δεν το έχω πει στον Αντώνη και στη Χρύσα. Κατεβαίνει στην Αθήνα, βρίσκει τον Γιάννη. Τον ακούει ο Κυριάννης, του λέει έλα την επόμενη μέρα την Κολούμπια για ακρόαση και να κάνουμε δίσκο. Τελικά για λόγους σεμνότητας ο πατέρας μου δεν πήγε ποτέ στην EMI. Ράπηκε. Στην Κολούμπια μάλλον τότε. Ντράπηκε. Αλλά έχω να το λέω λοιπόν πόσο καλός άνθρωπος πρέπει να ήταν και να βοηθούσε και τους νέους αυτούς. Δοτικός. Ήταν πολύ δοτικός άνθρωπος. Ακριβώς. Αυτή ήταν η ιστορία. Πάμε, Μιχάλη μου. Δεν έπαιρνε, μόνο έδινε. Μόνο έδινε. Τις παρανομίες μου κι απ' τα μεγάλα σφάλματα έπεφτα θύμα συμφοράς και ήμουνα για κλάματα απ' τα μεγάλα σφάλματα. Έπεφτα θύμα συμφοράς και ήμουνα για κλάματα απ' τα μεγάλα σφάλματα. Πατήρης πάντοτε και καραβοτσακίσματα απ' τα πολλά τραβήγματα. Ρέστος πατήρης πάντοτε και καραβοτσακίσματα απ' τα πολλά τραβήγματα. Έλεγα λοιπόν πριν την ώρα που τραγούδαγε ο Μιχάλης ότι αυτό ήταν χαρισμένο για τον Ντίνο τον Καρύδη. Σε ευχαριστώ. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι όμως. Ναι. Ρητορική ίσως είναι η ερώτηση. Όταν είπα πρωτήτερα ότι κλαίω με αυτά τα τραγούδια, κλαίω γιατί με συγκινούν, μου θυμίζουν κάτι, αλλά κλαίω και για το σημερινό μας κατάντημα. Γιατί φτάσαμε γαμώτο τόσο χαμηλά.
Αυτό θα ήθελα μια απάντηση από ποιον. Διάλεξε να σου δώσω μια απάντηση. Τον κύριο, τον κύριο Αλαβάνο. Πέσατε διάρα, διαλέξατε τον ειδικότερο. κλαίω κι εγώ, κλαίω κι εγώ. Ναι, γιατί κλαίω τόσο χαμηλά πια. Καθώς ερχόμουν με το αυτοκίνητο, σταμάτησε στην Αγία Παρασκευή, είδα το Σταυρό από πάνω και λέω: γιατί θέλω, γιατί άκουγα αυτά τα τραγούδια. Και λέω: γιατί έχουμε κατέβει τόσο χαμηλά. Γιατί δεν είναι τραγούδια που γραφτήκαν από τον Παπα Ιωάννη, είναι τραγούδια που βαστάνε πίσω, βαθιά, στους αιώνες. Από την αφιότητα. Τον Ευρυπίδη, Σπύρο. Και πολύ Βυζάντιο, νομίζω. Ακριβώς. Όταν σήμερα οι μουσικοί επιμελητές παίρνουν λίστα ποια τραγούδια θα βάλουν και δεν βάζουν τα τραγούδια της ψυχής τους και της ώρας και της στιγμής, οπωσδήποτε, Ντίνο μου, δεν έχεις άδικο. Ο κόσμος ξέρει, καρατάρει, επιλέγει. Ακριβώς. Και γυρίζει την πλάτη. Και σε αυτό δεν θέλω να σε... γιατί είμαστε πολύ φίλοι και σε εκτιμώ πολύ βαθύτατα, Σπυρό, και ξέρεις και από τον άντρα, είμαστε φίλοι χρόνια. Κάνεις μία επανάσταση με την εκπομπή αυτή. Βεβαίως. Πολλές φορές θέλω να φύγω και μου λέει ο Δημήτρης, κοίτα τι παίζει. Κάθομαι και βάζουμε τα μεγάφωνα και τραγουδάμε και τρεις με τα καραόκη που έχουμε στα σπίτια για να τα λέμε αυτά. Κατάλαβες, κάνεις, θέλω να πω συγχαρητήρια. Δεν το λέω επειδή με κάλεσε εδώ, ξέρεις, αγαπώ και τα λοιπά, αλλά το τραγούδι είναι τραγούδι, έχει στίχο, έχει ψυχή, έχει το μαέστρο μας εκεί, περιμένει να πω την κουβέντα, έχει το φίλο μας εδώ. Ο Γιονάς, σήμερα αρρώστησε ο καλός τραγουδιστής, ο καλός μουσικός. Κατάλαβες τι λέει. Και ο κόσμος είναι σίγουρο ότι γυρίζει την πλάτη σε αυτά τα σουξεδιάρικα, σαχλαμαροειδή, ενετικά ασματάκια. Γίνονται σήμερα πολύ σπουδαία πράγματα. Απλώς δεν είναι στη βιτρίνα, δεν είναι μπροστά. Δεν είναι μπροστά στα ραδιόφωνα, δεν είναι μπροστά στην τηλεόραση. Πιστεύω ότι αν γραφτεί ένα καλό τραγούδι σήμερα, είναι αδύνατο να μην το ακούσει ο κόσμος, να μην το αγκαλιάσει ο κόσμος. Δεν θα το παίξουμε. Γράφεται. Να σου πω κάτι. Αλλά δεν το παίζουν. Ναι, η διαφορά είναι ότι ο κόσμος θα το αγκαλιάσει. Εγώ παρατηρώ ότι δεν γράφονται, δηλαδή υπάρχει έλλειψη. Γράφονται. Τόσο καλά τραγούδια σου ήταν και του Παπαϊωάννου. Μου άλλα μας γράφει σήμερα καλά τραγούδια. Ναι, στα μαράκια. Στα μαράκια. Ναι, αλλά είναι ελάχιστες εξαιρέσεις. Ναι, δεν είναι εξαιρέσεις. Είναι πολύ. Είναι πολύ, παιδιά. Ναι, αλλά υπήρχε και μια εποχή παλιότερα. Αυτό που φαίνεται απ' έξω η βιτρίνα είναι αυτό το πλαστικό που λέγαμε πριν που πας να δεις και όχι να ακούσεις. Είναι αυτό και νομίζουμε ότι αυτή είναι η πραγματικότητα. Όχι. Γίνεται καλή δουλειά, απλώς είναι σε μικρούς χώρους και αυτοί που ξέρουν να πάνε να το βρουν, ξέρουν και πάνε και τα βρίσκουν. Θέλει... Ο Σταυρός του Νότου για μάτια. Στο μπαράκι του Βασίλη πηγαίνει. Η καλή δουλειά θέλει υπομονή. Η ρεμπέτηση παλιή ήταν περιθώριο, μην το ξεχνάτε. Έτσι. Όταν ο Βαμβακάρης γύριζε και έπαιζε στα ταβερνάκια και έβγαζε δίσκο, ήταν περιθώριο. Παρ' όλα αυτά επέμενε. Ο Παπαϊωάννου επέμενε. Και γίναν κλασικοί. Και οι σημερινοί που γράφουν εκεί είναι περιθώριο, αν έχουν αξία θα γίνουν κλασικοί. Yeah.
άκρο και μου έχεις φύγει. Και μου άφησες για πάντα μοναχό. Αφού όποτε έρχεσαι, λέμε συγκεκριμένους χαιρετισμούς. Χαιρετισμούς, χαιρετισμούς, βέβαια. Πού, πού θα δώσουμε? Στο Καπί. Έλα, δε, πώς θα. Στο Καπί των Αγίων Θεοδόρων. Θα γίνει παρέλαση τώρα, άμα θα τους πω ότι ήρθα στην εκπομπή. Χαιρετισμούς στο Καπί. Και θέλουν να έρθουν δύο από εκεί. Θέλουν να έρθουν να γνωρίσουν το Σπύρο, γιατί τον αγαπάνε πάρα πολύ. Θα τους φέρω όμως σε κάποια άλλη εκπομπή. Θα τους πεις όμως ότι ο Σπύρος δεν αστείευεται. Δηλαδή. Όχι, θα πω ότι είναι καπαρόμενος, εντάξει. Όχι, αλλά κάνω και τα εξωσχολικά μου. Δεν στην υγειά μας, ρε παιδιά. Thank you.
Μπράβο, Αττικό Κέντρο Χορού, μπράβο. Ευχαριστώ. Λοιπόν, Παπαϊωάννου έχουμε απόψε αφιέρωμα, ε. Παπαϊωάννου θα τραγουδήσει τώρα. Έλα, Άντωνη μου. Ήμουν παιδί τζιμάνι και τώρα με κατηγορείς για πονηρό γυαλάνι. Ένια σου, ποιος είμαι θα το νιώσεις. Άλλες θα βρω και θα κλαιτώ και εσύ θα με θα νιώσεις. Άλλες θα βρω και θα κλαιτώ και εσύ θα με θα νιώσεις.
νόμιζες πως θα χαθώ, σαν θα με καταλήψεις. Καρφί πια δε μου καίγεται για πάντα κι αν μου λείψεις. Έννοια σου, έννοια σου, ποιος είμαι θα το νιώσεις. Άλλε θα βρω και θα κλαιτώ και εσύ θα μετανιώσεις. Άλλε θα βρω και θα κλαιτώ και εσύ θα μετανιώσεις. Τέτοια μικροπράγματα δε σκάω την καρδιά μου. Όπου γουστάρεις πηγαίνε κι ώρα καλή γλυκιά μου. Έννοια σου, έννοια σου, ποιος είμαι θα το νιώσεις. Άλλες θα βρω και θα κλαιτώ και εσύ θα μετανιώσεις. Έννοια σου, έννοια σου, ποιος είμαι θα το νιώσεις. Άλλες θα βρω και θα κλαιτώ και εσύ θα μετανιώσεις. Γεια σου, παπά Ιωάννου! Μπράβο! Πολύ συγκρομιστικό τραγούδι να πάρει την αλήθεια. Γεια σου, Αντώνη. Με στη φτωχό γειτονιά και εσύ βγήκες να χορέψεις, να τρελάνεις το ντουνιά. Οπα, 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 λάκια, στα γλυκά σου τα χυλάκια, δίχως να το καταλάβω, κανές δικό σου σκλάβο. Όλοι γύρω σου κοιτάνε τον ασήκικο χορό, σε θαυμάζουν και τα σπάνε, ο πασού να σε χαρώ. Οπα, 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 λάκια, στα γλυκά σου τα χυλάκια, δίχως να το καταλάβω, με κανές δικό σου σκλάβω. Σου με φλογίζει, θα με βάλει σε πελά. Οπα, 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 λακιά, στα γλυκά
άσπα οπαλάκια, τα γλυκά σου τα χυλάκια. Δίχως να το καταλάβω, με κάνες δικό σου σκλάβο. Σουχιλάκι, 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 να σε κυνηγούν οι βλάκοι. Έρχομαι, όλο με βρίζεις, έρχομαι κι όλο με βρίζεις. Έρχομαι κι όλο με βρίζεις, αν πόνο δεν καμπαρίζεις. Καραμάκες, έλα μάτια μου και φως μου, έλα μάτια μου και φως μου, έλα μάτια μου και φως μου, λόγια μην ακούς του κόσμου. Έλα να σε κάνω μάκια, κάνω μάκια, έλα να σε κάνω μάκια, στο λαιμό και στα κυλάκια. Τρεις ελιές ή μια βαμμένη, τρεις ελιές κι μια βαμμένη, τρεις ελιές και μια βαμμένη, αγαπώ μια παντρεμένη. Όχι, 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 όχι. Παραγγελιά, περίμενε, παραγγελιά. Συνεχίζουμε αυτό, θα πεις αυτό που είπε ο Κοντογιάννης. Βάρκα μου μπογιατισμένη. Βάρκα μου μπογιατισμένη, βάρκα μου μπογιατισμένη, λέμβο μου μπογιατισμένη, κάργα μαύρο φορτωμένη. Τελειώνει σωστά. Θέλω να λέω ένα, θέλω να λέω ένα, θέλω να λέω ένα. Αλεξανδρία μη φελάχα, πως μπερδεύτηκα. Τα αραβικά σου μάτια ερωτεύτηκα. Ξέρεις τι τραβώ, δε με λυπάσαι πια. Εσύ είσαι το όνειρό μου, παραπεινά μου γλυκιά. Έλα, Τόνι. Το αραβικό χορεύεις με το γυαλί, κι από το κορμάκι σου
στάζει το μέλι. Είσαι κακούργα και με πονάς. Σ' αρέσει να με τυραννάς. Κι αφού το ξέρεις τι τραβώ, δεν με λυπάσαι μια. Εσύ είσαι το όνειρό μου, αραπινά μου γλυκιά. Μπράβο, μπράβο, Αντώνη, μπράβο, μπράβο. Μην του λες τέτοια, είναι και ντροπιάρης. Έλα καλέ τώρα, τι είναι ντροπιάρης. Καλά, είσαι πολύ ωραίος αγόρι μου, πάρα πολύ ωραίος. Ευχαριστώ πολύ. Μπράβο. Εκτός από τα τραγούδια που έχει γράψει ο Μπαρμπαγιάννης, έχει κάνει πολύ καλά παιδιά. Ναι, ναι. Αυτό είναι καλός άνθρωπος. Ακριβώς. Έτσι δεν είναι. Ναι, ναι, μια σφήνα ο Γιάννης. Το 1952 είναι από τους πρώτους που πηγαίνει στην Κωνσταντινούπολη για περιοδεία. Το 53 είναι ο πρώτος που πηγαίνει στην Αμερική και βρίσκεται τους εκεί Έλληνες μουσικούς. Ξαναπηγαίνει το 57 και τέλει το 67. Τρεις φορές στην Αμερική. Εκεί γράφει και δίσκους με τραγούδια που τα έπαιζε εδώ, στα πρώτα ταξίδια με τη Ρένα Ντάλια και με άλλους τραγουδιστές εκεί, τον Τζίμα Αποστόλου και άλλους. Τζίμα Αποστόλου. Αλλά ηχογράφησε και τραγούδια τα οποία δεν υπάρχουν στην ελληνική δισκογραφία, όπως οι Σφουγγαράδες του Τάρμον Σπρίνγκς. Για τους Σφουγγαράδες του Μαϊάμι. Του Τάρμον Σπρίνγκς. Με στίχους ποιους, ποιος τους έγραφε. Δικούς του. Δικούς του, ε. Παρότι έγραφαν στίχους σε κάποια τραγούδια του κυρίως μετά τον πόλεμο και άλλοι, όπως ο Μάνεσης, που είπαμε πριν, ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης, η Τσάντας, και αρκετοί άλλοι. Ενίοτε και πολλές φορές δεν γράφονταν και στους δίσκους της εποχής εκείνης οι στιχουργοί, δυστυχώς. Και μου έλεγε προηγουμένως ο Άιντε τι παλικάρι και τι φίλος ήταν που είχε τσακωθεί με τον Τσάνι. Το 69 είχα τσακωθεί με τον Τσάνι, με τον οποίο ήταν αγαπημένοι φίλοι και κουμπάρι. Ξέρετε τα παιδιά. Τα παιδιά του, η Χρύσα και ο Αντώνης. Και ο Παπαϊωάννου βρέθηκε ίσως στο τελευταίο μεγάλο ρεμπέτικο σχήμα που έγινε την εποχή εκείνη με τον Μάρκο Μαμακάρη, τον Στράτο Μπαγιουμτζή, τον Γιάννη Παπαϊωάννου, τον Γιώργο Λάφκα και άλλους και άλλους και άλλους. Σε ένα μαγαζί που λεγόταν Ξενύχτης στη Φιλαδέλφια. Πήγαμε λοιπόν ένα βράδυ πολύ αργά και ο Παπαϊωάννου καθόταν σε ένα τραπεζάκι. Μπαίνοντας αριστερά, το θυμάμαι σαν το αρμόδιο, μπήκαμε μέσα, μας είδε, λέει δεν φεύγει κανένας στην ορχήστρα, θα παίξουμε. Και με παίρνει εμένα λίγο παράμερα και καθόμαστε σε ένα τραπεζάκι. Παράγγειλε ένα μπουκάλι ουίσκι. Δηλαδή δεν μ' άφησε να πάω στην παρέα μου. Επειδή ήξερε μια σχέση, παρόλο που ήμασταν πολύ μικροί τότε. Και αυτή τη μισή ώρα, μία ώρα που κάτσαμε, παίζανε οι άλλοι συναδελφοί του. Είχε τέτοιο γκαϊμό που είχε τσακωθεί με τον αγαπημένο του φίλο και κουμπάρο τον Τσάνι, που επί μισή ώρα, μία κάπου εκεί πρέπει να ήταν, ήπιε μόνος του σχεδόν όλο το μπουκάλι, εγώ έπια ένα δυο ποτηράκια, για να μου λέει όλη αυτή την ώρα, σε ένα άσχετο πεδαρέλι τώρα, πόσο αγαπάει τον Τσάνι, πόσο άδικο είναι να μην είναι φίλοι και να μην είναι μαζί, και πώς θα ήθελε ξανά να είναι
να τα ξαναβρούνε και να ξανάνε μαζί. Πράγμα το οποίο έγινε, την επόμενη χρονιά και συνεχίστηκε μέχρι ότου έγινε το μοιραίο εκείνο ατύχημα το καλοκαίρι, τον Αύγουστο του 1972 και σκοτώθηκε ο Γιάννης Παπαϊωάννου. Με το σκοτωμό του Γιάννη του Παπαϊωάννου, το μαγαζί το άνοιξα ύστερα από ένα μήνα. Ο Βασίλης ο Τσιτσάνης είχε βγάλει ένα τραγούδι του Γιάννη του Παπαϊωάννου. Εδώ στο μαγαζί γινότανε λαϊκό προσκύνημα. Όλοι οι φίλοι του, όλοι όσοι τον γνωρίζανε, ερχόντουσαν να δούνε την καρέκλα που καθότανε ο Γιάννης του Παπαϊωάννου. Όσο καιρό με γλεντάγες ήμουν παιδί τσιμάνι και τώρα με κατηγορείς για πόνειρο κι αλάνι. Ένια σου, ένια σου, ποιος είμαι θα το νιώσεις. Άλλες θα βρω και θα γλεντώ και εσύ θα μετανιώσεις. Yeah.
καταστροφή. Είναι το 1949. Με έχει ειδοποιήσει ο Μακαρίτσο Παπαϊωάννου και μου λέει: Σωτηρία, σου ετοιμάζω ένα τραγούδι και θα έρθω μια ημέρα από το σπίτι σου να σε πάρω να πάμε να τα ακούσεις. Πράγματι, ένα πρωινό ήρθε από το σπίτι μου με μια μοτοσυκλέτα. Κοιμόμουν, ξύπνησα, του λέω: Καλώς το Γιάννη. Είχε και τον μπουζούκι του μαζί, ήρθα λέει να σε πάρω να πάμε να ακούσεις το τραγούδι που σου έχω γράψει. Πράγματι, λοιπόν, με πήρε και ήρθαμε ακριβώς σε αυτό το σημείο που βρισκόμαστε τώρα. Καθίσαμε, παραγγείλαμε τον καφέ μας, βγάζει το μπουζούκι που το έχει στη μοτοσυκλέτα εκεί, το παίρνει, έρχεται εδώ πέρα, μου λέει άκου αυτό το τραγούδι. Ένας ατράπης θηλυκός μας ήρθε μελαγχολικός και λέει παίξε Γιάννη Yo
αφιερωμένο σε όλους τους ερωτευμένους. Και στη μαμά. Αν υπάρχουν σήμερα. Και στη μαμά Σόνια. Καλά, στη μάνα τη Σόνια. Και ένας λεβέντης να χορεύει. Έλα, σε παρακαλώ εσύ. Δεν μπορώ, χορεύω. Ένας λεβέντης. Έχουμε εδώ τα παιδιά, πάρε. Γεια σου ρε Μιχάλη. Πάντα τις καλύτερες θέσεις κάθε. Χαρά, μα με τον Μιχάλη τον Δημητριάδη, μπράβο, αλλά μπράβο. Εκτός προγράμματος, Μιχάλη, σε παρακαλούμε όλοι εδώ η παρέα, να ξεκινήσεις, πριν πεις αυτά τα που έχεις να πεις, με τον Μπαρμπαγιάννη. Καταπληκτικό τραγούδι. Ένα τραγούδι που γράφτηκε για τον Μπαρμπαγιάννη του Χρήστου Νικολόπουλου. Βεβαίως. Μπαρμπαγιάννη γέρασες, πολλές φουρτούνες περάσες και από κοντά μας. Κι από κοντά μας ήρθε ο χάρος να σε πάρει. Εσύ που σαν αδέλφη μας δεν χάλαγες το γέφυ μας, κάνε μου τώρα και μια τελευταία χάρη. Υπάρχει εδώ πάνω, Μπαρμπαγιάννη μου λέει.
περιμένει. Εδώ τα ίδια πράγματα, βάσανα πόνοι κλάματα. Στον κάτω κόσμο τέλος πάντων τι συμβαίνει. Ένα γράμμα να μου στείλεις απ' τον Άδη, απ' το φως είναι πιο καλό απ' το σκοτάδι. Φως υπάρχει εδώ πάνω, Παρπαγιάννη μου που λες, μα το φως τι να το κάνω που είναι μαύρες οι καρδιές. Μπράβο! Γεια σου, Παρπαγιάννη. Μπράβο, Μιχάλη. Όχι, ο παππούς είναι ο... Έκανε εγγόνι πριν από λίγες μέρες. Αργά, αργά το δίνω. Το σπίτι έμεινε, έμεινε ορφανό. Εμάζεψε τα ρούχα σου και έφυγες μάνι μάνι. Να βρεις αλλού λιμάνι. Καρδιά δεν είχες και ψυχή. Το δάκρυ με τρέχε βροχή. Γύρισα αργά και ήταν όλα, όλα σκοτεινά. Την πόρτα όταν χτύπησα δεν ήρθες να μ' ανοίξεις. Αγάπη να μου δείξεις. Και νιώσα πρώτη μου φορά την πιο μεγάλη συμφορά. Αργά το δίνω. Το σπίτι έμεινε, έμεινε ορφανό. Εμάζεψες τα ρούχα σου κι όλα τα πράγματα σου. Βάσταξη καρδιά σου. Η νύχτα πνώθηκε βαριά και πού θα βρω παρηγοριά. Γεια σου ρε Μιχάλη. Γεια σου ρε Αττικό Κέντρο Χορού. Ξεχνάω κι απ' το σπίτι δεν περνάω. Δε σε θέλω πια να ξέρεις, άλλη αγαπώ. Άλλη θέλει η καρδιά μου.
σε θέλω πια να ξέρεις άλλη αγαπώ. Άλλη θέλει η καρδιά μου κι άλλη είναι πονώ. Γεια σου, Ειρηνάκη.
Για άλλη μια φορά μέσα από την καρδιά μας ευχαριστούμε το Αττικό Κέντρο Χορού. Τα παιδιά, τα παλικάρια και τις κοπέλες. Είναι σπουδαίοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στην υγειά μας ρε παιδιά. Μικρότερη,
γυναίκα του πελά. Στην αγάπη πιο πλανέτα και πιο κόϊσα. Στην αγάπη.
Γεια σου, μεγάλε Παπαϊωάννου. Γεια σου, Μπαρμπαγιάννη. Τι θες να πεις πριν κλείσουμε? Θέλω να πω τους στίχους ενός τραγουδιού που έχει γραφτεί πει για το θάνατό του, ο οποίος είναι, είναι εξαιρετικό τραγούδι. Στίχο έχουν ως εξής. Το έχει γράψει ο Γιώργος Ροφερτάκης, ένας παλιός ραπέτης. Ναι. Και το τραγουδάει ο Παναγιώτης Μιχαλόπουλος. Το τραγούδι λοιπόν λέει: Ο Χάρος ήπια δυο κρασιά και ήρθε στα μεράκια και τράβηξε στις τζιτζιφιές να ακούσει μπουζουκάκια. Και μπαίνει στο πανόραμα και φώναξε το Γιάννη να κάτσει στο τραπέζι του παρέα να του κάνει. Παίξε μου Γιάννη, παίξε μου καμιά πενιά ωραία και ύστερα θα φύγουμε οι δυο μαζί παρέα. Και το ρεφρέν είναι: Γεια σου Παπαϊωάννου, θα σε πάρω εκεί πάνω που σε περιμένει ο Μάρκος και ο φίλος μας ο Στράτος. Δηλαδή, αν το δούμε, αυτό είναι ή ένα μικρό διήγημα ή μια ταινία μικρού μήκους. Εξαιρετικό, εξαιρετικό. Όλη ιστορία, τα είδα. Εξαιρετικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους που ήσασταν μαζί μας απόψε. Ιδιαιτέρως χάρηκα και δεν μπορώ να το κρύψω για τον Αντώνη τον Παπαϊωάννου και για τη Χρύσα που ήταν μαζί μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάτι θέλει να πει η κυρία Κουτσαφίκη. Είναι το Αττικό Κέντρο Χορού. Και εγώ θέλω να ευχαριστώ πάρα πολύ για το Αττικό Κέντρο Χορού, τα παιδιά και τις κοπέλες. Μπράβο σας. Σπυρό, και εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλους τους καλεσμένους που με την παρουσία τους θυμίσαν τον πατέρα μου και ιδιαίτερα εσένα και το κανάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Παιδιά, λέει, για να πάει κανείς μπροστά, λέει, πρέπει να φάρει η φόρα από πίσω, έτσι. Εμείς εδώ πέρα υπερασπιζόμαστε τη φόρα από πίσω. Να είστε καλά, καλή σας. Άπτυζε στο λιμάνι. Άνοιξε, άνοιξε, γιατί δεν και πια δεν πάει.